Είναι όντως η μέρα αυτή, η σημερινή, ιστορική θα λέγαμε, είναι και συγκινητική, αλλά είναι και λαμβρή η μέρα για το κοινόβιο του Οσίου Νικοδήμου, όχι μόνο διότι είστε ο δεύτερος που ενθρονίζεστε σε αυτό το μετόχι μετά τον μακαριστό γέροντα, αλλά διότι με αυτή την ενθρόνηση εξασφαλίζεται η συνέχεια της πνευματικής πορείας αυτής της αδελφότητος στα θεμέλια που έθεσε ο ιδρυτής αυτού του μετοχείου, ο πλοία αγαπητός μας μακαριστός γέροντας, και επιβεβαιώνεται η ενότητα της αδελφότητος, της ανδρικής και της γυναικείας, αλλά και η ενότητά σας με τη μητρική μονή της Ημωνόμητρας και κατ' επέκταση με το φρόνημα του Αγίου Όρους. Η λαμπρότητα με την οποία έχετε στολίσει αυτές τις μέρες το μετόχι αποκαλύπτει το μαγαλείο του Θεού. Με ιδιαίτερη συγκίνηση σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στο μοναστήρι μας, στο σπίτι του Αγίου Νικοδήμου, όπως ο ίδιος ο Άγιος το αποκάλυψε πριν δεκαετίες. Σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας για την τιμή που μας κάνατε να έρθετε κοντά μας, αψυχώντας κόπους και εμπόδια, για να χαρείτε μαζί μας τούτη την ιστορική για μας στιγμή, σε αυτήν την αναστάσιμη και πανεπιστώσιμη περίοδο του Πεντηκοσταρίου, μας συνήγαγε η χάρη στο Αναστάντου Μονή Ιησού Χριστού, για να παραστούμε όλοι ομού μάρτυρες ενός σημαντικού γεγονότος που αποτελεί ορόσημο στην τεσσαρακονταετή πορεία της Μονής μας. Σεβαστέ μας γέροντα Ελισσαίε, σε 10 φυγούμενε της Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, σήμερα με ενθρονίσατε και επισήμων πλέον ως καθηγούμενο πατέρα και προεστώτα του Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου μετοχίου της Ιεράς Σίμων Μονής. Συγκίνηση και χαρά κατακλείζουν αυτή τη στιγμή την καρδιά μου, διότι με την παρουσία σας σήμερα εδώ πραγματοποιήθηκε κατά γράμμα η επιθυμία και βουλή του αηδήμου και επιφυλημένου μακαριστού μας γέροντα και πατέρα, όπως την αναγνώσουμε στη γραφή διαθήκη του, την οποία τη συνέταξε προέν 10 ετών. Σε αυτόν που επιθυμώ να με διαδεχθεί, να βλέπετε το πρόσωπο, στο πρόσωπό του το δικό μου πρόσωπο και στο δικό μου πρόσωπο το πρόσωπο του Θεού. Έξαρχη της Κυριάρχου Μονής πρέπει να ανέβουν για να τελεστεί επίσημα η ενθρόνησή του. Ιδού λοιπόν, σήμερα υπεκλείνονται η γραφεία αυτήν της Οσίου Μονή. Ποιος αλήθεια γνώριζε πριν από 40 χρόνια το όρος αυτό, πριν από 40 χρόνια μια αφηρή πνευματική ρίζα, βολιασμένη από την ουράνια πολιτεία του Αγίου Όρους, απλώθηκε και έφτασε μέχρι σε αυτήν την άκρη της πατρίδος μας το όρος Πάικον. Αυτή η ρίζα ήταν ο αείμνηστος και επιφυλημένος γέροντάς μας Ισόστομος. Ήταν μια φανερή ρίζα που αλλαγόταν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και λιπαινόταν από τα εγκρυπτό δάκρυα. Αυτή η ρίζα φύτρωσε, βλάστησε και πέταξε πολλά παρακλάδια. Έβγαλε πολλούς νεαρούς βαστούς. Έφτασε να γίνει κάποια στιγμή ένα ευσκιόφιλο και κακοφόρο δέντρο το ιερό κοινόβιο του Αγίου Νικοδήμου. Και από έρημο και άγωνο που ήταν κάποτε αυτό το όρος, ευλόγησε ο Κύριος και κατέστη μια πνευματική
έγινε για μας το προσωπικό μας Άγιο Όρος, έγινε το όρος της μετανοίας μας, το όρος το οποίο ανεβαίνοντας προσπαθήσαμε να ψηλαφίσουμε τον Κύριο με οδηγό του Πνευματικού Πατέρα μας. Έγινε το όρος όπου εντάξα το εμήν ο Ιησούς προς αγιασμόν των ψυχών μας και προς πνευματικήν ωφέλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Και συνέχισε το σχέδιο το Θεός, το φως του Χριστού υπερεχείλησε και διακυλώθηκε μέχρι το απέναντι από εμάς όρος όπου ευρίσκεται το χωρίο Μεσαίων Θεσσαλονίκης. Και στο όρος αυτό με τρόπο θαυμαστό συναισθήθηκε ανηγέρθη ένα ακόμη μοναστικό καθίδρυμα αφιερωμένο στην Παναγία Άξιον Εστίνη. Ένα κατεξοχήν αγιορητικό θεομητορικό σέρνωμα. Εκεί συγκροτήθηκε μια ατμάζουσα γυναική αδερφότητα πιστά πνευματικά παιδιά του Πατρός μας. Με πολύ υπακοή και αυταπάρνηση, με πολύ αγάπη για τον Χριστό και την Παναγία, ανέπαυσε τα σπλάχνα του γέροντά μας και το αποτέλεσμα σήμερα συναγωνίζεται και αμιλάται το αγρικό μοναστήρι με στόχο